Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχω θέμα. Σήμερα μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Δημιουργία ξανά. Είναι ένα νέο σχετικά κόμμα, ο Θάνος ο Τζίμερος, και θα τον καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα, Τζίμερο, καλώς ήρθατε. Σήμερα εκπομπή μπορεί να λέτε έχω Θάνο. Έχω Θάνο. Γιατί όχι, έχω Θάνο. Και νομίζω ότι ο Θάνος ο Τζίμερος έχει θέμα όμως. Διότι όλη αυτή την εβδομάδα, όταν επικοινωνήσαμε μαζί σας και μας είπατε ότι θα έρθετε την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή, και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μας έχουμε συλλέξει πάρα πολλά άρθρα σας. Και μέσα από αυτά τα άρθρα σας, για εμάς βγαίνει πολύ θέμα. Άρα σήμερα και θα σας ρωτήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχετε γράψει, φυσικά και για τις πολιτικές και κοινωνικές εξέλιξεις στη χώρα, αλλά θα σας ρωτήσουν και οι διαδικτυακοί τηλεθεατές. Γιατί όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, έχουμε φτιάξει μια ειδική πλατφόρμα για τους διαδικτυακούς τηλεθεατές που μπορούν να μπουν να σχολιάζουν ή να ρωτούν ανώνυμα. Τη ζητάνε την ανωνυμία καμιά φορά πίσω από το διαδίκτυο, αλλά μπορούν και επώνυμα μέσω του Facebook. Εγώ θα εξηγήσω τώρα τους τρόπους, κυρίες και κύριοι. ask.fm/έχω θέμα. Αυτή είναι η πλατφόρμα που μπαίνετε και γράφετε το σχόλιο σας ή την ερώτησή σας προς τον κύριο Τζίμερο που βρίσκεται εδώ σήμερα στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συζήτησης. Βλέπω την ερώτηση, το σχόλιο και του το διαβάζω και φυσικά θα απαντήσει σε αυτά που γράφετε εσείς. Απ' την άλλη πλευρά, όπως παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο την εκπομπή, στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να μπείτε στο Facebook, να συνδεθείτε στο Facebook, αρκεί να έχετε λογαριασμό, και εκεί μπορείτε επώνυμα να γράψετε το σχόλιο σας ή και την ερώτηση προς τον κύριο Τζίμερο. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω λίγο από το βιογραφικό σας, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και θέλω να πω λίγα χρόνια πίσω, τότε που μπαίνετε στην ΑΣΟΕ, και βλέπω στον τύπο ότι είχατε ένα θέμα με το εκπαιδευτικό σύστημα τότε. Δηλαδή, λέτε εδώ ότι όχι, αναγκαστήκατε να αφήσετε το πτυχίο. Και όχι τότε που μπήκα στην ΑΣΟΕ. Και όχι μόνο. Με το εκπαιδευτικό σύστημα είχα πρόβλημα από την πρώτη δημοτικού. Από την πρώτη δημοτικού. Ναι, θεωρούσα ότι είναι ένα εντελώς αφύσικο σύστημα για να εκπαιδεύει δημιουργικούς ανθρώπους, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα. Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παίρνει ένα δημιουργικό παιδί και το κάνει έναν ευνουχισμένο ενήλικα. Να το δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό σύμφωνα με την άποψή σας. Θέλω να πάω όμως σε αυτό που σας αναγκάζει να εγκαταλείψετε τότε τη σχολή, την ΑΣΟΕ. Αργότερα, δηλαδή. Όχι, πέραντας, ναι. Όχι, είναι σοβαρό όταν εγκαταλείπετε τη σχολή σας για αυτό το λόγο, τουλάχιστον όπως δηλώνετε. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, ουσιαστικά τους είπατε, φεύγω από, από αυτή τη σχολή, από αυτό το πανεπιστήμιο, διότι τα πράγματα με το συνδικαλισμό, με τον κομματικό συνδικαλισμό, σας προκαλούσε τότε, όπως λέτε εδώ, αηδία, να το βάλω σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, ήταν ένα πιο σύνθετο. Μια απόφαση η οποία δεν πάρθηκε εν θερμό. Και φυσικά δεν ήταν μόνο ο συνδικαλισμός, ο κομματικός συνδικαλισμός ή η παρουσία των κομματικών νεολαίων. Ήταν μία εμπειρία πολιτισμικού σοκ, η οποία βεβαίως αναφέρεται και στο επίπεδο των σπουδών και στο επίπεδο διδασκόντων τε και διδασκομένων. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι εκεί μέσα εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Η παιδεία εμπόδιζε από το να σπουδάσω. Φαντάζομαι ότι η ελληνική παιδεία, αυτό το σύστημα της ελληνικής παιδείας, ήταν ένα εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και στη γνώση. Και επειδή από μικρός θεωρούσα ότι η γνώση είναι αυτοσκοπός, είναι αυταξία. Η γνώση δεν είναι ένα εργαλείο για να βγάλεις λεφτά. Είναι μια μορφή ειδονής. Έτσι την έβλεπα, έτσι τη βλέπω. Θεώρησα ότι ο χρόνος μου ήταν χαμένος και θα μπορούσα να μελετήσω τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, οικονομικά, αλλά και πολλά άλλα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, διαβάσματα φιλολογικού ενδιαφέροντος, φιλοσοφικού ή οτιδήποτε άλλο. Έχω ασχοληθεί με αρκετά πράγματα που εμένα μου κάναν κλικ. Είτε αυτά είχαν κάποιο, ας πούμε, θα είχαν κάποιο αποτέλεσμα επαγγελματικό, είτε δεν θα είχαν. Σαφώς. Να συνεχίσω όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον και μετά τι κάνετε, διότι βλέπω ότι το 78 μέχρι το 89 εργαστήκατε σε ΟΔΙΑ ως καθηγητής μουσικής. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση. Έχω κρατήσει βιβλία της ΑΣΟΕ από εκείνη την εποχή, τα οποία κάποια στιγμή θα τα βγάλω, δηλαδή θα γράψω ένα βιβλίο για αυτά τα βιβλία. Είναι αστεία. Πρόκειται για βιβλία τα οποία και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ήταν τυπωμένα, ήταν ντροπή.
κυρίως για αυτόν που τα έβγαζε. Ξέρετε, το 1980, ας πούμε, 78, 80, το 81-82 έφυγα από την ΑΣΟΕ. Είχε εφευρεθεί η τυπογραφία. Τα βιβλία αυτά ήταν φωτοτυπημένες σημειώσεις. Δεμένες φωτοτυπημένες σημειώσεις με το χέρι. Καταλάβατε, με το χέρι. Οπότε... Και αυτά ήταν τα επίσημα βιβλία που έβγαζε ο καθηγητής και βέβαια οικονομούσε από αυτά. Γιατί τα πουλούσε στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο τα έδινε σε εμάς και δεν ντρέπονταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου να σου δίνει βιβλίο, κάτι το οποίο ήταν γραμμένο με το χέρι και έβριθε λαθών, ορθογραφικών, συντακτικών. Εγώ με το βιβλίο έχω μια φετιχιστική σχέση. Δεν μπορούσα λοιπόν να αισθάνομαι ότι αυτό είναι το πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα για το περιεχόμενο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των οικονομικών σπουδών και τι σημαίνει οικονομική επιστήμη και πώς όλοι οι οικονομολόγοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους. Και το λέω αυτό διότι ο οικονομολόγος είναι το επάγγελμα των ημερών, ας πούμε, όσο υπάρχει οικονομική σαφώς, κρίση. Ναι. Λόγω λοιπόν, κρίσης. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή αξίζει τον κόπο να κάνουμε. Τι σημαίνει οικονομικά, κατά πόσο μπορούν να προβλεφθούν οι οικονομικές εξελίξεις, ποιες προβλέπονται, ποιες δεν προβλέπονται, πότε τα οικονομικά είναι η επιστήμη και πότε είναι απλώς επαιπτερόεντα. Να πάω λίγο παρακάτω και να πω ότι βλέπω στο βιογραφικό σας ότι μετά το 1991 εργαστήκατε στον χώρο της διαφήμισης. Σε διαφημιστικές εταιρείες. Πρώτα της μουσικής και μετά τη διαφήμιση. Ναι, είπαμε πριν, ακόμα και μουσικοσυνθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός, έχετε εργαστεί και στη Γερμανία. Ναι, κυρίως δάσκαλος μουσικής. Ναι. Και έπαιζα σε ρεσιτάλ. Δηλαδή, έπαιζα και δίδασκα. Μετά δημιουργήσατε το 1996 τη δικιά σας διαφημιστική, τη Reverse. Ναι. Υπάρχει ακόμα αυτή. Βεβαίως υπάρχει. 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 Αλλά ο χώρος της διαφήμισης είναι λίγο πεσμένος. Στη μουσική δεν είχα σκοπό να εργαστώ. Δηλαδή, δεν είχα σκοπό να γίνω επαγγελματίας μουσικός στη ζωή μου. Αλλά επειδή είχα τελειώσει μουσική και επειδή ήθελα να έχω δικό μου εισόδημα ως φοιτητής, δεν μου έστειλε ο πατέρας μου παρά μόνο ένα έμβασμα για να αγοράσω ένα πιάνο. Αυτά ήταν τα μοναδικά... Ο πατέρας σας ζούσε στο Βόλο, έτσι. Ζούσε στο Βόλο. Αυτά ήταν τα μοναδικά χρήματα που πήρα ως φοιτητής. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα, έπιασα δουλειά. Μάλιστα. Και είχα το εισόδημά μου. Δίδασκα λοιπόν μουσική σε Ουδία και φεύγοντας από την ΑΣΟΕ, πήγα φαντάρος μετά, γυρνώντας. Για κάποια χρόνια συνέχισα το επάγγελμα, σαν κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, το επάγγελμα του μουσικού. Αλλά παρόλα αυτά, φτιάξατε τη δικιά σας διαφημιστική μετά, εταιρεία. Οποία... Όταν τέλειωσε η επαγγελματική μου σχέση με τη μουσική, υπάρχει, όταν γύρισα από τη Γερμανία. Υπάρχει ακόμα και το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, πώς προέκυψε η δημιουργία, όχι του κόμματος αρχικά, πώς σκεφτήκατε ξαφνικά μία μέρα να πείτε θα ασχοληθώ με την πολιτική, θα ασχοληθώ με τα κοινά. Τι ήταν αυτό που σας. Κίνησε το ενδιαφέρον, ποιο ήταν το κίνητρο για να ασχοληθεί. Η κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Να, τι σημαίνει δηλαδή κακιά στιγμή. Με τα κοινά ασχολιόμουν πάντα. Είχα ενδιαφέρον δηλαδή για το τι γίνεται στον κόσμο και είχα και συμμετοχή. Αλλά συμμετοχή όχι σε πολιτικό επίπεδο. Ήταν εκείνη η εποχή, το καλοκαίρι του 2011, προς το φθινόπωρο, όταν ο τότε πρωθυπουργός γυρνούσε τον κόσμο και έλεγε ότι... Για τον Παπανδρέου. Το Παπανδρέου, ναι. Διοικώ ένα έθνος διεφθαρμένων. Όλοι όσοι δουλεύαμε, ξέραμε ότι το κράτος ήταν μπλοκαρισμένο από αυτό που λέμε πελατειακό σύστημα. Δηλαδή τίποτα δεν προχωρούσε αν δεν λάδωνες, αν δεν είχες τα κονέ σου, αν ο γνωστός δεν σε βοηθούσε να πάρεις μια δουλειά. Αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οδηγούσε την Ελλάδα στην κατάρρευση. Βλέπαμε κάποιοι, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι έβλεπαν ότι ο δανεισμός για να πληρώνονται πράγματα τα οποία δεν τα δικαιολογούσε η παραγωγικότητα της Ελλάδας οδηγούσε την Ελλάδα στον γκρεμό και βεβαίως δεν είπα ότι να εγώ θα κάνω ένα κόμμα. Περίμενα να βγει κάποιος, όλοι λέγανε ότι μα δεν θα βγει κάποιος. Αυτός ο κάποιος όμως δεν θα έπρεπε να είναι παιδί του πολιτικού, του κομματικού σωλήνα, ούτε μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος. Περίμενα και εγώ λοιπόν να βγει κάποιος. Δεν έβγαινε κανένας. Και κάποια στιγμή, επειδή έχω και το DNA του ανθρώπου που βγάζει το φίδι από την τρύπα, αυτό το έχω πεδιώθει, ήταν μια παρόρμηση στην οποία δεν ήταν δυνατόν να αντισταθώ. Δηλαδή, είπα ότι θα το κάνω. Θα το κάνουμε. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε, πόσοι θα είναι, αλλά επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή η παραγωγική τάξη, και όταν λέω παραγωγική τάξη, εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι πρώτα παράγω, μετά αμείβω. Δεν εργάζομαι, παράγω, αμείβομαι. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν αμείβομαι πρώτα
ζητώντας από τον βουλευτή να μου. Για να πάμε να δούμε τώρα όμως. Λοιπόν, η παραγωγή τάξη έπρεπε να μπει στην πολιτική. Ήταν μια κίνηση η οποία είχε τεράστια απήχηση και μετά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο πήραν τον δρόμο τους. Να δούμε πώς προέκυψε όμως το όνομα Δημιουργία Ξανά. Ήταν δικιά σας. Ναι, δικιά μου ιδέα ήταν. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι δημιουργία, να δημιουργήσει. Και αυτό που χρειάζεται επίσης είναι δημιουργικούς ανθρώπους. Το Ξανά αναφέρεται στο ότι κάποτε αυτή η χώρα παρήγαγε. Ήταν μια χώρα που πρωταγωνιστούσε, ας πούμε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, ξέρετε κάτι, μετά από. Το Ξανά μπορεί να ήταν πριν πολλά χρόνια. Έτσι. Μετά τη δημιουργία του δικού σας κόμματος ή παράλληλα με τη δημιουργία του δικού σας κόμματος, ξεπετάχθηκαν και άλλα μικροκόμματα. Ενώ όχι μικροκόμματα, τα βάζω σε εισαγωγικά. Αρκετά ναι, αργότερα. Μετά τη δικιά αρκετά σας. Αρκετά αργότερα. Εκείνη την περίοδο η δημιουργία ήταν η μοναδική. Γιατί στις επαναληπτικές εκλογές συνεργαστήκατε με τον κύριο Μάνο. Ναι, τότε, η δράση προϋπήρχε. Και με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Αυτά τα δύο κόμματα προϋπήρχαν τις δημιουργίες. Άρα προϋπήρχαν. Ναι, λοιπόν. Προϋπήρχαν. Προϋπήρχαν όμως δεν τα είχε μάθει ο κόσμος. Τα μάθανε τότε. Καλά, ο κόσμος ήξερε το βουλευτή. Έγινε αυτή η συνεργασία. Τον βουλευτή του ήξερε και τον διορισμό του. Δεν ασχολιόταν ο κόσμος με τα κόμματα ή με μικρά μεταρρυθμιστικά καινοτόμα κόμματα. Μετά από εσάς βγήκαν όμως και άλλα κόμματα. Μετά βγήκαν και κάποια άλλα. Αρκετά. Αρκετά δεν θα το έλεγα, αλλά βγήκαν. Αυτή τη στιγμή βέβαια, γιατί θα περάσω και στη δημοσκόπηση, τελευταία δημοσκόπηση που έχω εδώ μπροστά μου, προχθές βγήκε κιόλα στον τύπο. Υπάρχει κόσμος που μας λέει ότι υπάρχουν όντως πολλά κόμματα. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ξεπετιούνται κόμματα παντού. Είναι πολλά τα κόμματα. Ναι, αυτό ενοχλεί. Και δεν φτάνει η πίτα τώρα. Ενοχλεί τον κόσμο αυτόν ή τον ευχαριστεί κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εγώ το ρωτάω σε εσάς. Τι πιστεύετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι όταν ζεις μια εθνική κατάρρευση σαν και αυτή που ζήσαμε, είναι λογικό το παλιό πολιτικό σύστημα, καθώς καταραίει, να δημιουργήσει παραφιάδες. Δείτε ότι πολλά από αυτά τα κόμματα είναι παραφιάδες του παλιού συστήματος ή άλοθη για κάποιους. Και υπάρχουν και κάποια τα οποία ναι, έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που δεν είχαν εμπλοκή στο πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα ή δεν είχαν άμεση εμπλοκή. Για να πάμε και στη δημοσκόπηση τελευταία και θα σας τη διαβάσω αυτή τη στιγμή. Ότι φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για την εφημερίδα Αυγή. Η Αυγή γνωρίζετε πολύ καλά που πρόσκειται η εφημερίδα αυτή. Ναι. Δεν έχει σημασία όμως. Οι δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι ότι δείχνουν αν πιστεύετε ή όχι στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω στις δημοσκοπήσεις που γίνονται πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, ναι. Δηλαδή μία με δύο εβδομάδες πριν. Εκεί. Όχι σε αυτές τώρα. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Άρα σε αυτές τώρα δεν πιστεύετε. Όχι καθόλου. Επειδή λοιπόν στις δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές θα κριθεί η αξιοπιστία, η ακρίβεια τέλος πάντων του αποτελέσματος σύντομα, φροντίζουν οι εταιρείες να τηρούν τη δεοντολογία. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται σε αυτές τις νεκρές περιόδους είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας και μόνο. Δηλαδή το να παραγγέλνει η Αυγή στη Μέτρο Ανάλυσης δημοσκόπηση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να παραγγέλνω εγώ για την δημιουργία. Και επειδή είμαι της πιάτσας, λυπάμαι που θα το πω, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σου δίνουν τη δυνατότητα, αν έχεις μερικά χρήματα που σου περισσεύουν, να σπρώξουν τα αποτελέσματα προς τα κύπτια. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά έχει υποθεί και από άλλους. Έχει υποθεί από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχει υποθεί. Τώρα, να πάμε όμως στη σημερινή κατάσταση με αυτά τη δημοσκόπηση που έχουμε μπροστά μας, που φαίνεται ουσιαστικά το εξής. Δίνεται προβάδισμα φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόθεση ψήφου είναι όμως αυτή. Κατά 1,2% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό της εφημερίδας Αυγής, όπως σας είπα πριν. Άρα πρέπει να την πούμε άμετρον διάλυσης. Μάλιστα. Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 21,2%, η Νέα Δημοκρατία 20%. Έχω εδώ και την εφημερίδα συγκεκριμένη γιατί θα σας τα πω πιο αναλυτικά. Λοιπόν, 20% η Νέα Δημοκρατία, 21,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να τη βλέπετε κι εσείς. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ 4,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,8%, η Χρυσή Αυγή 7,2%. Θα μείνουμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής μετά τη δημοσκόπηση. Η Δημοκρατική Αριστερά φαίνεται ότι δεν μπαίνει στη Βουλή σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ μπαίνει με 3,8%, ακολουθούν οι Οικολόγοι Πράσινοι 1,7%, άλλο κόμμα 4,3%. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Τη δημοσκόπηση σας διαβάζω, εσείς σχολιάζετε που είστε και τις χιλιάδες λοιπόν και γνωρίζετε. Ότι τα άλλα μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από 1%
εφόσον υπάρχουν και οι οικολόγοι, είναι η δημιουργία ξανά και η δράση. Το 4,3. Ακριβώς. Υπάρχουν και κάποια κόμματα τα οποία έχουν 0,01, 0,02. Mm-hmm. Δηλαδή τα κόμματα που μπορούν να έχουν ένα ποσοστό πάνω από 1% είναι αυτά τα δύο. Πώς γίνεται λοιπόν το άλλο κόμμα να αθροίζει 4,3 και κανένα από τα κόμματα που ανήκουν σε αυτό το άλλο κόμμα. Άκυρο-λευκό ή κανένα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και κανένα από αυτά τα κόμματα να μην ξεπερνάει το 1. Δηλαδή μαθηματικά δεν στέκει. Αν αποφάσει τη 15,6% είναι μεγάλος αριθμός. Εγώ μικρόν το βρίσκω. Το βρίσκεται μικρό. Βέβαια. Κανονικά αν αποφάσει τι έπρεπε να είναι το 90%. Με 29,8% συνολικά η αδιευκρίνηστη ψήφος. Mm-hmm. Αυτό βγαίνει από εδώ. Ναι. Εσείς λοιπόν λέτε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν νόημα τώρα, διότι προφανώς έχουν νόημα για εσάς 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Κοιτάξτε, εμείς λέμε και άλλα πράγματα. Επίσης, πολλοί λένε ότι αλλάζει τελευταία στιγμή ο ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ή την ώρα που πάει στην κάλπη. Λέμε ότι η ψήφος είναι ένα όπλο και οι εκλογές είναι μια ιερή στιγμή του πολιτεύματος για να παίζουμε με αυτές. Η Δημιουργία ξανά ζήτησε συνταγματικά να καθιερωθούν οι εκλογές κάθε 4 χρόνια μια φιξαρισμένη μέρα. Δηλαδή την τελευταία μέρα του Μαΐου, ας πούμε. Ή την δεύτερη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Μια φιξαρισμένη μέρα. Γιατί οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει από την επόμενη των εκλογών να ζητάμε εκλογές. Όχι. Θα ξέρει η κυβέρνηση ότι θα κυβερνήσει 4 χρόνια. Και δεν θα έχουν κανένα νόημα αυτές οι δημοσκοπήσεις, διότι πάντα οι εκλογές προκυρήσονται δήθεν για κάποια μείζωνο σημασία σε εθνική ανάγκη. Στην πραγματικότητα προκυρήσονται επειδή το κυβερνών κόμμα αισθάνεται ότι η στιγμή, το momentum δηλαδή, συμφέρει. Δεν είναι δυνατόν όταν την ιερότερη στιγμή του πολιτεύματος την καθιστάς παιχνιδάκι μικροκομματικού χαρακτήρα να υποστηρίζεις ότι η δημοκρατία που ευαγγελίζεσαι είναι σοβαρή. Εσείς πιστεύετε ότι αν γινόντουσαν εκλογές σε 1 εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες, θα υπήρχε αυτοδυναμία? Όχι. Δεν θα υπήρχε. Όχι. Άρα αναγκαστικά θα είχαμε συγκυβέρνηση πάλι. Σωστά. Θα υπήρχε αυτοαδυναμία. Αυτοαδυναμία, ναι, αλλά για να κυβερνήσεις χρειάζεσαι ένωση κομμάτων, οπότε πάμε για συγκυβέρνηση. Ναι. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, εάν σας γινόταν η πρόταση, δεν ξέρω ποιος θα ήταν πρώτος, να μπείτε κι εσείς και να είστε στη συγκυβέρνηση. Θα το κάνατε ή όχι? Εάν ήταν η πρόταση να μπούμε σε μια κυβέρνηση η οποία φορολογεί το μη εισόδημα και τσακίζει την παραγωγική οικονομία, φυσικά και δεν θα το κάναμε. Άρα με προϋποθέσεις. Θα βάζετε προϋποθέσεις. Μα έτσι είναι. Και στις προηγούμενες εκλογές και τον Ιούνιο στείλαμε ένα μνημόνιο, ας πούμε, 18 σημείων στα 3 κόμματα που φαινόταν ότι θα κυβερνήσουν, λέγοντας ότι ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτά. Και είχαμε δεσμευθεί ότι εάν αυτές οι θέσεις γινόταν αποδεκτές, που δεν ήταν τίποτα το εξτρεμιστικό, έτσι, ήταν προγράμματα που τα ίδια τα κόμματα έλεγαν, αλλά ξέραμε ότι άλλο να λες και άλλο να κάνεις. Όμως από τις εκλογές μέχρι τώρα κανένα από τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν εφαρμόστηκε. Κανένα. Σας έχει γίνει κανένα από τα προσέγγιση ζάπια. Έχει γίνει από κάποιο κόμμα σε εσάς να συνεργαστείτε μαζί του? Ναι, μετά τις εκλογές του Μαΐου υπήρχε μια επαφή με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σας προσέγγισε η Νέα Δημοκρατία και σας είπε για τις εκλογές του Ιουνίου ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Απλά, στις εκλογές του Ιουνίου θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και κάποιοι από εμάς θα μπορούσαν να είναι μέλη του κοινοβουλίου. Γιατί δεν το κάνατε? Τουλάχιστον. Διότι αυτό που λέμε τώρα το είπαμε και τότε. Εμείς δεν κατεβήκαμε στην πολιτική για να μπούμε στο κοινοβούλιο οπωσδήποτε. Βεβαίως άλλη είναι η δύναμη που έχει θεσμικά. Αλλά ακόμα και 1, 2 και 5 σας λέω εγώ βουλευτές, οι οποίοι θα ήταν φωνή βόντος εν τη ερήμο, δεν θα κατάφερναν τίποτα. Υπάρχει δηλαδή βλέπετε κόμμα... ότι υπάρχει ένας εκτεταμένος, δηλαδή ένας γενικός παραλογισμός σε αυτά που γίνονται. Εγώ δεν το ήξερα που σας είχε κάνει πρόταση. Σήμερα συζητήθηκε το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο. Κάθε 10 μέρες συζητάμε και ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτά τα πράγματα, εκτός ότι είναι στερούμενα σοβαρότητας, είναι καταστροφικά για την παραγωγή. Κανένας δεν επενδύει σε μια Ελλάδα η οποία αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού κάθε 10 μέρες, ανάλογα με τα πόσα λείπουν στο ταμείο. Υπάρχει κάποιο κόμμα στη Βουλή που είναι κοντά στις δικές σας θέσεις? Κόμμα όχι. Κανένα. Κανένα. Υπάρχουν κανένα. Πολιτικοί όμως. Υπάρχουν πολιτικοί, ναι. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι ανήκουν στον χώρο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, στον χώρο του ΠΑΣΟΚ
και στον χώρο τη Δημάρε. Που συμφωνείτε μαζί του, συμφωνείτε, ναι, με τι απόψει. Με άτομα. Συμφωνούμε με άτομα και θεωρούμε, και το έχουμε πει αρκετέ φορέ, ότι θα έπρεπε να διαλυθεί αυτό το πλαστό μεταπολιτευτικό σκηνικό που δεν εκφράζει κανέναν, καμία ιδεολογία και έγινε από συμπιλήματα, από συμφύρματα ανθρώπων που έτυχε να βρεθούν σε ένα χώρο για ένα κοινό συμφέρον. Κατέρευσε αυτό το συμφέρον και είδαμε ότι οι κρατικιστές του ΠΑΣΟΚ βρήκαν καταφύγιο στο ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά βολεύτηκαν εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν κάποιοι μεταρρυθμιστές, κάποιοι κρατικιστές, το πάνω χέρι το έχουν πάντα οι κρατικιστές και οι συστημικοί. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω ποιοι έχουν μείνει και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν 2-3 σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν, ας πούμε, να δώσουν δύναμη σε ένα κοινό, σε έναν κοινό αγώνα. Μάλιστα, εγώ έχω αναφερθεί συγκεκριμένα, παρότι έχω δεχθεί του κόσμου τους μύδρους και λέω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια σε μια Ελλάδα που καταραίει. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν πράγματα, ας πούμε, όταν είχαν ένα υπουργείο και τους επιτέθηκε το σύστημα εντελώς, να τους θεωρούμε ότι και αυτοί συνέπλευσαν με το σύστημα. Αυτό το έλεγα για τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομίας, ναι, στη Νέα Δημοκρατία και μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι θεωρούν αυτή την πορεία ότι ήταν στερούμενη, ας πούμε, ειδικού βάρους. Κάθε άλλο. Ο Μάνος ήθελε με αυτή την πορεία να πει ότι δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα είσαι, διότι ουσιαστικά διαφορά δεν έχουν. Σημασία έχει τι πρέπει να κάνεις. Και όσα έκανε ο Μάνος ως υπουργός, δεν τα έχουν κάνει 10 υπουργικά συμβούλια. Η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση μάλλον. Τι πιστεύετε, θα βγάλει την τετραετία ή όχι? Εξαρτάται αν... Ποια είναι η εκτίμησή σας, η άποψή σας, η αίσθησή σας? Εάν δεν προκήρυξει εκλογές, θα βγάλει την τετραετία και αν δεν γίνει επανάσταση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτά που γίνονται τώρα είναι τραγικά πράγματα. Τραγικά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Οι κάτοχοι σπιτιών είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει φτάσει στον απίστευτο παραλογισμό να φορολογεί το εργαλείο δουλειάς. Σε λίγο θα πάω και στο δικό σας πρόγραμμα και θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα θέσεις για την ανεργία που έχει το δικό σας κόμμα. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει επανάσταση. Είναι ήδη στην ατζέντα των ερωτήσεων. Θέλω να περάσω όμως λίγο στο κομμάτι της Χρυσής Αυγής που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο το λέω? Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής παραμένουν σταθερά μετά από όλα αυτά που έγιναν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως. Με το ότι παραμένουν σταθερά δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω. Όχι, ούτε την εκτίμησή σας. Ναι. Αλλά τι είναι για εσάς αυτό το κόμμα? Το έχω πει ένα σωρό φορές. Εδώ δεν το έχετε αυτό πει. Αυτό το κόμμα έχει έναν πυρήνα ανθρώπων, οι οποίοι είναι σαφώς φασιστικής νοοτροπίας και κατ' εμέ κομικών ιδεολογικών θέσεων. Αν δεν ξέρω, έτυχε να διαβάσετε το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής. Είναι κωμικό. Μάλιστα. Είναι κωμικό. Δηλαδή δεν είναι για γέλια. Αυτοί έχουν μαζέψει διάφορους οι οποίοι βρήκαν σε έναν ψευδεπίγραφο εθνικισμό ένα νόημα ύπαρξης και ψηφίζεται αυτό το κόμμα από κάποιους οι οποίοι είναι αειδιασμένοι με το σύστημα και θέλουν κάποιους να πάνε να τους πλακώσουν στο ξύλο. Ένα λεπτό. Η ψήφο εκεί πιστεύετε ότι είναι συνειδητή ή είναι ψήφος αντίδρασης? Είναι ψήφος αντίδρασης. Σας λέω ότι όλοι ψήφος αντίδρασης. Αυτοί οι περισσότεροι. Δηλαδή, έχω κουβεντιάσει με αρκετούς ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι λένε δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν, θέλω να πάνε να τους σπάζουν τα μούτρα αυτό. Και όταν τους λες ότι εάν η πολιτική του μέλλοντος είναι το σπάζουν τα μούτρα, ο επόμενος που θα τους σπάζουν τα μούτρα θα είσαι εσύ, εάν διαφωνήσεις. Δεν με ενδιαφέρει να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο, στη Βουλή να τα κάνουν λαμπόγιαλο. Όταν ο άνθρωπος είναι απελπισμένος, είναι δύσκολο να σκεφτεί ορθολογικά και ήρεμα και να σκεφτεί ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα. Η μεγάλο μέρος λοιπόν της ψήφου και στη Χρυσή Αυγή αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι από ανθρώπους απελπισμένους, οι οποίοι το μόνο που αισθάνονται είναι θυμός, οργή, κατάθλιψη και θέλουν κάποιον να στείλουν για να τους πλακώσει το ξύλο. Την έκανα αυτή την ερώτηση με αφορμή και σχόλιο σας στο Facebook, το οποίο το έχουν σημειώσει εδώ οι συνεργάτες μου. Λέτε. Μην πείτε ότι είναι το διάσημο με το αυγό του φιδιού. Αυτό είναι. Και αυτό θα ήθελα να το σχολιάσουμε, αυτό, όχι για τη Χρυσή Αυγή. Το αυγό του φιδιού, δηλαδή ούτε Φαμπερζένα ήταν. Τόσο πολύ. Έτε. Λέτε, η Χρυσή Αυγή ασκεί μόνο βία. Συγκριτικά με το κακό όμως που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ασκεί τη βία της εξουσίας επάνω σε χιλιάδες ανθρώπους. Συγχρόνως. Θα σας πω να το διάβαζα, θα σας πω. Ναι, αλλά ρωτάω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό καταρχήν. Λέτε ότι είναι πιο επικίνδυνο ο ΣΥΡΙΖΑ από την Χρυσή Αυγή. Κάνετε ένα λάθος. Όλοι οι δημοσιογράφοι. Το δεχόμαστε.
να παίρνετε τα σχόλια τα οποία είναι επίκαιρα. Δηλαδή ένα σχόλιο, αυτό είναι επίκαιρο το σχόλιο. Ένα σχόλιο το οποίο έγινε την επαύριο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αφορά εκείνη την εποχή. Δεν είναι διαχρονικό, δεν θα ισχύει και το 2050. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά είναι λοιπόν, κάτι. Την επαύριο λοιπόν του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι άνθρωποι έχουν πέντε δράμια μυαλό σε αυτή τη χώρα, τραβούσαν τα μαλλιά του. Είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Με αυτά που άκουσαν, με αυτού που είδαν, με τι συμμαχίε που έβλεπαν να γίνονται και με ένα πρόγραμμα που η μία συνιστόσα δεν ήξερε τι κάνει η άλλη συνιστόσα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Ένα σύμφυρμα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καν πρόγραμμα και πλακώνονται για το ευρώ, μέσα ή έξω από το ευρώ, και φέρνουν τον Ζίζεκ, ας πούμε, ως μεγάλο φιλόσοφο το θεωρητικό τους, και δεν έχουν αντιληφθεί ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο δεν βγαίνουν χρήματα. Είναι τραγικό να διεκδικούν την εξουσία. Τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή ακόμα δεν τη διεκδικεί. Εάν ήταν συνέδριο της Χρυσής Αυγής και ήταν η Χρυσή Αυγή αξιωματική αντιπολίτευση, θα έγραφα πολύ χειρότερα. Καταλαβαίνετε. Να σας πω κάτι. Έχει ακουστεί και είτε πολλοί που το υποστηρίζουν και πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή και κάποιοι οποίοι δεν βρίσκονται στη Βουλή, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια πανσπερμία απόψεων. Το λένε αυτό. Εγώ όμως σας ρωτάω, για αυτό που είπατε πριν, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι επικίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χώρα? Βεβαίως, εξαιρετικά. Θέλω να μου πείτε για ποιο εξαιρετικά. Λόγο. Εξαιρετικά. Διότι ένα κόμμα θα πρέπει, αν όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν είναι μπροστά στην εξουσία, δηλαδή πρώτων θυρών της εξουσίας, να έχει κατασταλάξει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή θα περίμενε κανένας αυτές τις ζυμώσεις να οδηγήσουν σε κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω, ότι δεν στέκουν για καμία κουβέντα, και το περίεργο είναι ότι θεωρούμε ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνομιλητές αξιόπιστοι όταν σου λένε ότι εμείς με ένα νόμο θα κάνουμε αυτό. Μα με ένα νόμο θα επαναφέρεις το μισθό τη σύνταξη, πώς θα την επαναφέρεις? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά όταν δεν υπάρχουν χρήματα? Καταλάβατε. Αυτός ο λαϊκισμός λοιπόν, ο οποίος στέγασε ό,τι συχαμερό προέρχεται από το καταρρεύσαν Πασόκ, αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Εξαιρετικά επικίνδυνος. Πρώτον, γιατί αν βρεθεί στην εξουσία αυτό το πράγμα, θα καταρρεύσει η Ελλάδα, θα καταρρεύσει η Ευρώπη την επαύριο. Και δεύτερον, διότι θα δημιουργηθούν τόσο μεγάλες αναστατώσεις στην χώρα που πολύ πιθανό να οδηγήσουν και σε εμφύλια σύραξη. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί συγκεκριμένα κρατικιστικά συμφέροντα. Όπως? Των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή θα τους κρατήσει όλους και θα πάρουν κι άλλους τόσους. Μα προφανώς δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει τόσους δημοσίους υπαλλήλους. Προφανώς δεν γίνεται. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει την οικονομία, να ξεμπλοκάρει την οικονομία, ώστε αυτός που θα χάσει μια δουλειά να μπορεί σχετικά εύκολα να βρει μια άλλη. Τώρα οδηγούμαστε σε κατάρρευση. Και επειδή μιλάμε πολλή ώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άμυρη ευθυνών ή τα πειρά μας δεν στρέφονται και προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ουσιαστικά εφαρμόζει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σχολιάζεται το εγχείρημα για την ανασύνταξη της κέντρου αριστεράς, όπως προτείνεται από την πρωτοβουλία των 58? Το λέγαμε αυτό πολύ καιρό πριν, ότι κάτι σχεδιάζεται. Βγαίναν κάποιοι και λέγαν όχι. Υπήρχε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραδέχτηκε εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι αυτό, εάν θα γίνει για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας πάμε όμως στα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σχολιάζετε αυτή την κίνηση για την ανασύνταξη της κεντροαριστεράς? Πάμε για κόμμα εκεί? Εάν η 58 είναι ο Μανολιός του Πασόκ που έβαλε την κάπα αλλιώς, το σχολιάζω αντίστοιχα. Δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου. Στους 58 περιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα σοβαροί. Κάποιους από αυτούς τους ξέρω προσωπικά. Ναι. Και θα περίμενα όμως από ανθρώπους σκεπτόμενους, οι οποίοι ξέρουν πόσο υπέφερε η Ελλάδα από τα ιδεολογήματα της αριστεράς, της δεξιάς, της κεντροαριστεράς, της κεντροδεξιάς, που ουδέποτε είχαν ένα περιεχόμενο πολιτικό, να μην ξεκινήσουν από αυτό, αλλά να ξεκινήσουν από το τι προτείνουν για την έξοδο από την κρίση. Το να μπορεί κάποιος να κάνει μια δουλειά δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Το να έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό μηχανογραφημένο κράτος που να μην έχει αυτή την τεράστια διαφθορά και την τεράστια γραφειοκρατία που κοστίζει, έτσι, κοστίζει 7 δις περίπου το χρόνο, δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό.
Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι θεωρητικές διαφορές για το πώς θα διανεμηθεί ένα εισόδημα ή για τις λεπτές αποχρώσεις της άσκησης της πολιτικής. Χρειαζόμαστε να ξαναφτιάξουμε ένα κράτος που δεν υπάρχει. Πρέπει να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη. Αυτό θα πρέπει να το θέλει και η δεξιά, και η κεντροδεξιά, και η κεντροαριστερά και η αριστερά. Μια οικουμενική κυβέρνηση το βλέπετε εφικτό? Το βλέπω αναγκαίο. Εφικτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος μοιράζει τα χαρτιά πια. Λεφτά. Το βλέπω εδώ. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Γιατί? Σε κάποιους υπάρχουν. Υπάρχει φράση που σε λέτε υπάρχουν, ναι. Να μην πληρώνουμε φόρους στους μαφιόζους του δημοσίου μέχρι να μας πούν που πάνε τα λεφτά μας. Πώς δεν ξέρετε. Ο φόρος σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία είναι ο ρεφενές που κάνουμε όλοι οι πολίτες για να έχουμε υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας. Αυτό είναι ο φόρος. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να έχω τον προσωπικό μου στρατιώτη να με προστατεύει. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανωμένος στρατός. Δίνουμε λοιπόν κάτι όλοι για ορισμένα κοινά αγαθά. Αυτός που διαχειρίζεται τα χρήματα πρέπει να μας πει τι έκανε, πόσο κόστισε το συγκεκριμένο αγαθό που υποτίθεται έφτιαξε, η υγεία ας πούμε, η παιδεία. Εάν μπορούσε να έχει φτηνότερες υπηρεσίες ή και καλύτερες, θα πρέπει να δίνει λογαριασμό. Η έννοια του απολογισμού, του accountability, όπως υπάρχει σε όλα τα σοβαρά κράτη, είναι μια έννοια βασική της λειτουργίας του πολιτεύματος. Εδώ δεν ξέρει κανένας που πάνε τα χρήματά του. Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν όσα υπάρχουν. Δηλαδή, εάν έχω κάποια χρήματα στην πάντα, ξέρω εγώ, έχω 10-15.000 στην πάντα για να βγάλω τα δύσκολα και έρχεται το κράτος και μου λέει ότι επειδή έχεις ένα σπίτι και έχεις και ένα σπίτι του παππού στο χωριό, θα σου τα πάρω, δεν θα υπάρχουν σε λίγο. Αντί δηλαδή να δούμε πώς μπορεί να πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή της Ελλάδας, η κυβέρνηση με την συνεπικουρία και των αριστερών κομμάτων, γιατί και αυτά δεν ενδιαφέρονται για την παραγωγική μηχανή, κοιτάει να δει πώς θα τα πάρει από όποιους μπορεί να τα πάρει. Να φανταστώ διάβαζα, ότι είστε... Διάβαζα ένα σχόλιο το πρωί, ναι, ενός ανθρώπου που ήταν έξαλλος. Έξαλλος. Έβριζε θεούς και δαίμονες. Έλεγε ότι αν έρθετε να μου τα πάρετε, θα σας ξαπλώσω κάτω, θα σας σκοτώσω. Διότι έφτιαξε σε μια βιομηχανική περιοχή ένα στεγασμένο χώρο μιας εταιρείας η οποία δεν λειτουργεί τώρα. Είναι 2.000 τετραγωνικά. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία. Τώρα δεν λειτουργεί. Δεν έχει δουλειά. Και του βάζουν να πληρώσει 14.000 φόρο το χρόνο για αυτό που δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αν δεν έχει έξοδα, αν πρέπει να πληρώσει και φόρο για, ξαναλέω, για το εργαλείο, ποτέ δεν φορολογείς το εργαλείο. Φορολογείς το αποτέλεσμα. Υπάρχει και περίπτωση, να σας την πω και εγώ ο ίδιος, αν και έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις τηλεθεατών, θα σας τη διαβάσω σε λίγο. Υπάρχει και περίπτωση πολίτη, ο οποίος πήγε η τράπεζα να του πάρει το σπίτι, του έστειλε δηλαδή ότι πρέπει να παραδώσει το σπίτι σου. Και τι έκανε, πήγε και έκαψε το σπίτι του, ήταν σε χωριό συγκεκριμένο. Και είπε, προκειμένου να το δώσω στην τράπεζα, θα πάω να το κάψω. Το καίω και δεν το παραδίνω. Όχι, ας πάρει μετά το καμένο το σπίτι. Εκεί θα να φανταστώ ότι είστε υπέρ του ευρώ. Σαφώς. Αναφανδών. Όχι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε να βγούμε από το ευρώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα η παράνοια έχει επικρατήσει. Ωραία. Έχει αρκετούς. Τι προτείνει λοιπόν η δημιουργία ξανά για την έξοδο από την κρίση άμεσα. Αλλά ενός ευρώ το οποίο θα ανήκει σε μια Ευρώπη που διοικείται κεντρικά. Διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το να υπάρχει νομισματική ενοποίηση και να μην έχουν ενοποιηθεί οι τράπεζες, τα φορολογικά συστήματα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τα Υπουργεία Οικονομικών, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή θα οδηγήσει στην κατάρρευση της Ευρώπης και με το ευρώ. Η δημιουργία ξανά προτείνει μερικά απλά πράγματα. Τι χρειάζεται για να υπάρξει ανάπτυξη? Συγκεκριμένα, επενδύσεις και περιβάλλον. Όποιον να ρωτήσετε, είτε Έλληνα είτε αλλοδαπό ας πούμε, θα σας πει ότι για να επενδύσω κάπου πρέπει να ξέρω τι θα μου συμβεί, τι θα μου ξημερώσει αύριο, ακόμα και αν ο φόρος είναι μεγάλος. Δηλαδή ο μικρός φόρος, τον οποίο εμείς προτείνουμε ένα flat tax 15%, ο μικρός φόρος είναι ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι να υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα. Δηλαδή, τι φορολογικός νόμος υπάρχει σήμερα, μάλιστα. Για πόσο καιρό θα υπάρχει αυτός, σου λέει ο Στουρνάνας, δεν ξέρω, αύριο αν μου λείψουν και άλλα χρήματα, μπορεί να σκαρφιστώ να φορολογήσω τα καφέ σακάκια, ας πούμε. Ή τα καρό που κάμισα. Λες, δεν θα έρθω.
Δεν θα έρθω. Κατάλαβε τι θες, αποφάσισε ποιο θα είναι ένα μόνιμο φορολογικό σύστημα και μετά. Επομένως, εμείς προτείνουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι πολύ μικρό, πολύ απλό και θα συμφωνήσουν τα κόμματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα ορίζαμε ότι θα είναι σταθερό και ισχυρό μέχρι τουλάχιστον τις επόμενες εκλογές. Ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Ο κατώτατος μισθός, και ας το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες, είναι ένα πλασματικό στοιχείο. Δηλαδή, εάν ορίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι, ξέρω εγώ, 700 ευρώ ή 600 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι κάτω από τον κατώτατο μισθό δεν πληρώνονται μισθοί. Πληρώνονται, αλλά είναι μαύροι. Ο κατώτατος μισθός, λοιπόν, είναι η θεωρητική γραμμή η οποία ξεχωρίζει την κανονική από τη μαύρη οικονομία. Ίσως το νόμιμο από το μη νόμιμο. Αν λοιπόν ορίσεις ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός, όσοι θα παίρνουν, που θα παίρνουν και σήμερα παίρνουν, και σήμερα ένας ο κόσμος ζει με μαύρα. Γιατί ούτε ο εργοδότης μπορεί να πληρώσει τις εργοδοτικές εισφορές, ούτε ο ίδιος να φορολογηθεί. Αν λοιπόν ορίσεις ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός, στην πραγματικότητα οδηγείς ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας στο να γίνει παραοικονομία. Επειδή έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου, δεν ήμουνα επιχειρηματίας, δεν ήμουνα ιδιοκτήτης εταιρείας, ήμουν και υπάλληλος, ήμουν και εργάτης στα χωράφια κάποτε, όταν ήμουν πιτσιρικάς, μάζευα φρούτα στα χωράφια. Σας λέω ότι τη μεγαλύτερη ασφάλεια επαγγελματική την αισθάνθηκα όταν ήμουν υπάλληλος και η εταιρεία μου είχε πελάτες. Δηλαδή, εάν ορίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι, ξέρω εγώ, 700 ευρώ και κανένας δεν μπορεί να τα πληρώσει, τι θα συμβεί? Δεν θα είναι όλοι άνεργοι? Αυτό που μας ενδιαφέρει, λοιπόν, δεν είναι ένα θεωρητικό νούμερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο κανένας σήμερα δεν ξεκινάει μια δουλειά στην Ελλάδα. Εάν αρθούν αυτά τα εμπόδια, η Ελλάδα έχει του κόσμου τα δημιουργικά μυαλά, τα οποία στο εξωτερικό θριαμβεύουν. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτή τη δουλειά εδώ. Ποια είναι τα εμπόδια? Είπαμε, απλοποίηση νομοθεσίας. Καθιέρωση ενός flat tax 15% γραμμικού φόρου. Δηλαδή 15% σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ό,τι όσο και να βγάζουν. Αν βγάζεις 100.000, θα πληρώσεις 15.000 φόρο. Αν βγάλεις 10.000, θα έχεις τις 8.000 αφορολόγητες και στα επόμενα 2.000 θα πληρώσεις 300 ευρώ. Ώστε να δώσεις τη δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει τη δήλωσή του ή, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει κίνητρο για φοροδιαφυγή. Διότι ο υψηλός φόρος καθιστά τη φοροδιαφυγή συμφέρουσα. Λοιπόν, άρα, όσο και να ανεβάσει το φόρο, αυτός ο οποίος μπορεί να φοροδιαφύγει, είτε με έναν καλό φοροτεχνικό, είτε φτιάχνοντας εταιρείες στο εξωτερικό, είτε με τριγωνικές συνελλαγές, με το transfer pricing, αυτός θα το κάνει. Άρα, βάζεις 15% και αμέσως αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες που προσχώρησαν σε αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Να βάλετε μια ανωτελεία. Έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις. Να αρχίζω να τις διαβάζω σιγά σιγά και να υπενθυμίζω για εσάς που μπήκατε τώρα και μας παρακολουθείτε. ask.fm/ έχω θέμα. Εκεί παρακαλώ το σκηνοθέτη να το δείξει από κάτω, πώς μπορείτε να μπείτε και να γράψετε το σχόλιο σας και την ερώτησή σας εδώ προς τον κύριο Τζίμερο. Λοιπόν, αρχίζω από τον πρώτο τηλεθεατή. Ρωτήστε τον κύριο Τζίμερο ποια παράταξη βλέπει ως την πιο κοντινή του για συνεργασία και τι βήματα έχει σκοπό να κάνει για να γίνει πραγματικότητα, ώστε να πιάσει το 3% να μπει στη Βουλή. Αν όχι παραπάνω. Το απάντησα. Καμία παράταξη, αλλά συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Ρωτήστε τον κύριο Τζίμερο, ποιο είναι το πρόγραμμα της δημιουργίας ξανά για την έρευνα και τεχνολογία. Για τη χώρα χωρίς τεχνολογική υπεροχή σε βιομηχανία υπηρεσίες, δύσκολα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση του τηλεθεατή. Η δική μας στόχευση είναι στο να γίνει η Ελλάδα κέντρο έρευνας όλης της Ευρώπης και γιατί όχι όλου του κόσμου. Ξέρετε, ο ερευνητής θέλει ένα καλό περιβάλλον για να κάνει την έρευνά του. Κάποια στιγμή οι νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών κάναν μια καμπάνια λέγοντας γιατί να ερευνάτε και κοντά στα σύνορα του Καναδά και έδειξαν κάποιους να φτιαρίζουν χιόνι, ας πούμε, ελάτε εδώ που περνάτε καλά. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να είναι αιχμή του δόρατος στις νέες τεχνολογίες, διότι έχει ερευνητές. Συνέχεια διαβάζουμε για Έλληνες οι οποίοι βραβεύονται, ας πούμε, από το MIT, από διεθνείς φορείς για την τεχνολογική τους πρωτοπορία και έχει και εταιρείες που είναι τεχνολογικά προηγμένες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η έρευνα και η τεχνολογία είναι ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξης.
Παρακαλώ, λέει άλλος τηλεθεατής. Όχι, μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βγει από το ευρώ ή να μην είχε μπει καθόλου? Νομίζω ότι το απαντήσατε πριν αυτό. Όχι, θεωρούμε ότι σωστά μπήκε. Το λάθος έγινε μετά. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι τα μικρά επιτόκια που εξασφάλιζε η συμμετοχή μας στο ευρώ θα μας οδηγούσαν στο να γίνουμε πλούσιοι με καταναλωτικά δάνεια. Μάλιστα. Θα έπρεπε τα επιτόκια, τα μικρά, να βοηθήσουν τις επενδύσεις. Δεν έγινε αυτό. Η Ελλάδα έζησε μια καταναλωτική φρενίτιδα την οποία πληρώνει. Παρακαλώ, λέει άλλος τηλεθεατής, ρωτήστε τον κύριο Τζίμερο, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε και άλλους εκπροσώπους της δημιουργίας ξανά, ακόμα περισσότερο, γιατί δεν βλέπουμε γυναίκες και νέους? Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Τζίμερο, αλλά δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο αυτόν. Θα πρέπει να δούμε και άλλα στελέχη του κόμματος. Είναι σχόλιο τηλεθεατή. Ναι, είναι πολύ σωστό το σχόλιο. Και ο λόγος είναι ότι ενώ και άλλα στελέχη έχουν εμφανιστεί, δεν έχουν τόσο πολλές εμφανίσεις ώστε να γίνει αυτό που λέτε να βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε, πάει να πει, εκεί που παρακολουθώ τηλεόραση, τυχαία, ας πούμε, βλέπω μπροστά μου κάποιον. Άλλα στελέχη, τα οποία είναι πολύ καλά στελέχη, εξαιρετικά στελέχη της δημιουργίας, μπορεί να τα δουν από το YouTube κανάλι της δημιουργίας, που έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται. Αλλά βρίσκονται όπως ήμουν εγώ, ας πούμε, στις πρώτες εμφανίσεις. Για να θυμηθεί κάποιος ότι ο συγκεκριμένος ανήκει στη δημιουργία, λέγεται έτσι και έχει αυτές τις απόψεις, πρέπει να τον δει τουλάχιστον 10 φορές. Για να τον δει ένας τηλεθεατής 10 φορές, πρέπει να έχει εμφανιστεί 100. Ακόμα δεν έχουν φτάσει σε αυτόν τον αριθμό. Σιγά σιγά όμως θα γίνεται και αυτό. Στη θεωρία είμαστε όλοι πολύ καλοί, λέει κάποιος τηλεθεατής. Όχι, θέλετε να μας πείτε το δικό σας πρόγραμμα ως κόμμα για την ανεργία? Που σαν νέοι παίρνουμε 500 ευρώ για να ζήσουμε. Στη θεωρία δεν είμαστε όλοι καλοί. Η κυβέρνηση είναι κακή. Η αντιπολίτευση είναι επίσης κακή στη θεωρία. Δηλαδή, όταν η θεωρία λέει ότι εγώ θα τα επαναφέρω με ένα νόμο. Αυτό είναι μια κακή θεωρία. Όταν επίσης η κυβέρνηση λέει ότι θα φορολογήσω το μη εισόδημα, είναι επίσης κακή θεωρία. Ο τρόπος είναι ένας και ας το καταλάβουν οι τηλεθεατές, είτε είναι αριστερών είτε δεξιών πεπιθήσεων. Εγώ έχω πει ότι δεν είμαι τίποτα από αυτά. Ο τρόπος είναι να γίνουν δουλειές. Ξέρετε, ο άνεργος δεν είναι μια μεταφυσική έννοια. Και ο εργαζόμενος επίσης. Εργαζόμενος είναι κάποιος που δουλεύει στον εαυτό του, που έχει μια δουλειά, είναι επαγγελματίας ο ίδιος, ή που δουλεύει σε κάποιον άλλον. Και για τις δύο περιπτώσεις χρειάζεται περιβάλλον ευνοϊκό προς το επιχειρήν. Δηλαδή, να ανοίξω μια εταιρεία ή να κάνω μια δουλειά μόνος μου και να μην πρέπει να τρέχω τρεις μήνες για χαρτιά, ας πούμε. Να μην πρέπει να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά φόρο πριν την ξεκινήσω. Να μην πληρώσω όλους αυτούς τους φόρους τους προσοδευτηρικούς υπερτρίτων, όπως φόρο για το Ταμείο των Νομικών και άλλους 200 φόρους που είναι για διάφορες συντεχνιακές ομάδες που έχουν δύναμη και πιέζουν, ομάδες συμφερόντων, και να μπορώ να δεσμεύομαι, ας πούμε, την υπογραφή μου. Να υπάρχει διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου με πληροφορική, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω στη ΔΟΗ. Να μην μου λένε φέρε αυτά τα χαρτιά. Αυτά τα χαρτιά να τα βρίσκουν. Να μπαίνουν στην ηλεκτρονική μου θηρίδα, στη διεύθυνσή μου και να βρίσκουν όλα τα χαρτιά που χρειάζονται. Λοιπόν, έρχονται βροχή ερωτήσεις. Έτσι γίνονται δουλειές. Δεν γίνονται με μαγικό τρόπο. Έρχονται βροχή ερωτήσεις. Προσπαθώ να διαβάσω όσες πιο πολλές μπορώ. Λέει άλλος τηλεθεατής, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν φτάσει στον πάτο. Το πρόγραμμα της δημιουργίας ξανά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν και αρκετά φιλόδοξο, φαντάζει μίλια μακριά από την ελληνική κοινωνία. Είναι όντως εφικτό? Καθόλου μίλια μακριά. Ξέρετε ότι ο πρίτανης του Χάρβαρντ δέχθηκε να υιοθετήσει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι αρκετά μέλη της δημιουργίας που είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ και έχουν επαφές με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Αμερικής και δέχεται να υιοθετήσει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, εφαρμόζοντας όλα όσα ισχύουν στο Χάρβαρντ, που το ανέδειξαν ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, εάν φύγει αυτό το μπλοκάρισμα που υπάρχει σε όλες τις εκφράσεις της ακαδημαϊκής, της πολιτικής ζωής, από τους συνδικαλιστές, από τους γνωστούς, από τις κλίκες, από τους πολιτικούς που θέλουν να προστατεύσουν τους δικούς τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα δύσκολη να εφαρμόσει κάτι καινούριο. Αλλά υπάρχουν 150 νόμοι και 150 ομάδες πίεσης οι οποίοι μπλοκάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια, ας πούμε, αλλαγής. Αυτοί όμως είναι αυτοί που στηρίζουν το πολιτικό σύστημα. Συνεχίζω, κύριε Τζίμερο. Τι κινήσεις κάνει η δημιουργία ξανά, ρωτάει ένας τηλεθεατής, για την παρουσία της στην επαρχία? Γιατί το πρόβλημα που είχε η δημιουργία, όπως και η δράση στις προηγούμενες εκλογές, ήταν η σχετικά χαμηλή απήχηση στην περιφέρεια εκτός των μεγάλων πόλεων. Τις βλέπετε και εσείς ερωτήσεις που έρχονται? Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω. Είναι από αυτή την πλατφόρμα. Α, εντάξει, οκ.
Δεν είχε τόσο πρόβλημα, ειδικά η δημιουργία στην περιφέρεια. Mm-hmm. Μάλιστα, σε κάποιες περιφέρειες τα ποσοστά μας ξεπέρασαν των Αθηνών. Στο Λασίθι, ας πούμε, θυμάμαι, είχαμε 4,6. Υπήρχαν νησιά που είχαμε 7%. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά που μπορούν να κάνουν άνθρωποι εργαζόμενοι, γιατί εμείς δεν είμαστε κομματικοί υπάλληλοι ή δεν παίρνουμε χρήματα από το κράτος, δουλεύουμε και αφιερώνουμε τα Σαββατοκύριακά μας και το απόγευμά μας, ας πούμε, το βράδυ μας, τα μεσάνυχτα, τη νύχτα, στο να προωθούμε αυτές τις απλές και εφαρμόσιμες ιδέες. Έχουμε ιδρύσει πολλές περιφερειακές οργανώσεις στην περιφέρεια, αλλά εκεί ζητάμε και την βοήθεια, την συνεργασία των ανθρώπων της περιφέρειας. Ας στείλουν όσοι ενδιαφέρονται ένα μήνυμα μπαίνοντας στο site ή και εδώ. Το site μας είναι www.δημιουργιαξανά.gr, λέγοντας ότι εγώ είμαι εκεί, μένω εκεί και θέλω να ασχοληθώ με την Αν η Δημιουργία Ξανά, ρωτάει ο τηλεθεατής, ήταν στην εξουσία, θα φρόντιζε να προωθήσει τη συνταγματική αναθεώρηση? Και αν ναι, ποιες αλλαγές θα ήθελε να δει στο Σύνταγμα? Μεγάλη η απάντηση τώρα εδώ. Βεβαίως, είναι και μεγάλη και απλή. Χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές στο Σύνταγμα. Δεν θα ξεκινήσω από την γνωστή, ας πούμε, από το γνωστό άρθρο περί μη ευθύνης υπουργών, αυτό πια είναι κοινός τόπος. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται το Σύνταγμα να θεσπίσει τον έλεγχο, το check and balance των εξουσιών. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχει και ένα αντίβαρο. Σήμερα, ας πούμε, αν η Βουλή πάρει μια αντισυνταγματική απόφαση, κανένας δεν μπορεί να την ελέγξει. Μπορεί να είναι αντισυνταγματική, καραμπινάτα αντισυνταγματική. Αλλά δεν υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο ή δεν υπάρχει μια γερουσία η οποία να πει τι κάνετε εδώ. Αν ο Πρωθυπουργός πάρει μια αντισυνταγματική απόφαση, αν παρανομήσει το ίδιο το Κοινοβούλιο, που παρανομεί ένα σωρό φορές, αν δούμε τα άρθρα τα οποία μπαίνουν σε άσχετα νομοσχέδια, και ξέρετε όλα αυτά που απαγορεύονται το Σύνταγμα, αλλά γίνονται συνέχεια, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει αυτή ο έλεγχος των εξουσιών. Ας μπουν όμως οι τηλεθεατές στο site μας. Έχουμε μια πλήρη αναλυτική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζω, κύριε Τσίμερο. Την οποία έχει γράψει ο καθηγητής ο Διαμαντόπουλος. Είναι πολλές ερωτήσεις πραγματικά και θέλω να διαβάσω όσες περισσότερες μπορώ. Ποια είναι η θέση του κύριου Τσίμερο για την υγεία σε μικρά νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων? Υπάρχει η σύγχρονη τεχνολογία. Προσφέρει αρκετούς μηχανισμούς για να αισθάνονται αυτά τα νησιά ασφαλή. Η τηλεϊατρική, ας πούμε, ή η τηλεδιάγνωση, τα πλωτά νοσοκομεία, η παρουσία ενός γενικού γιατρού και η εκπαίδευση κάποιου ενδεχομένως κατοίκου των νησιών στο να διαβάζει εξετάσεις. Και αυτά υπάρχουν ως προτάσεις. Επίσης, το να πρημποδοτούνται οι θέσεις στα κρητικά νησιά, αλλά να μην διορίζεται και ο γιατρός και μετά να βάζει μέσο για να πάρει απόσπαση στο κέντρο. Γιατί αυτά γίνονται πολύ συχνά. Και όχι μόνο στην υγεία. Δηλαδή, κάποιος υπάλληλος πάει σε ένα κρητικό νησί, παίρνει τα μόρια του νησιού, αλλά μετά το βίσμα τον στέλνει στην Αθήνα. Δείξα, Φύση, Δράση, Φλωρίδης, Αλ Παπαδόπουλος και τόσοι άλλοι παραπόταμοι του συναισθηματικού ορθολογισμού, σχολιάζει τηλεθεατής. Πότε επιτέλους θα συγκλίνουν, ρωτάει. Στην παρούσα φάση όλοι αυτοί θα μπορούσαν να έχουν ένα ενδυνάμει 10%, λέει, με αυξητικές τάσεις. Γιατί αυτός ο κατακερματισμός για τον κύριο Τζίμερο, εδώ γράφει και το όνομά του συγκεκριμένος. Χρήστος Παλάσκας, μας λέει να σας το πούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η παθογένεια του χώρου. Εμείς προτείναμε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο λογικό και το πιο εφαρμόσιμο για την ένωση αυτού του χώρου. Οι άνθρωποι λοιπόν που θέλουν μια διαφορετική χώρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ομάδες επεξεργασίας θέσεων. Θεματικές ομάδες. Δηλαδή, τι θα συμβεί, τι πρέπει να κάνουμε στην υγεία, τι πρέπει να κάνουμε στο Σύνταγμα, τι πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, στην οικονομία, στην διοικητική μηχανή, στην παιδεία, όλα αυτά. Εγώ δέχτηκα εκ προημίου, διότι αυτές οι διαφορές είναι ελάσσονο σημασίας σε αυτές τις ομάδες. Να δεσμευτεί, δεσμεύτηκε δηλαδή η δημιουργία ότι το αποτέλεσμα θα το αποδεχθεί ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάποια θέματα ελάσσονο σημασίας. Διότι αν δεν κυβερνήσουμε, ποτέ δεν θα εφαρμόσουμε αυτά με τις όποιες διαφορές. Επομένως, πάμε σε ένα κοινό συνέδριο. Αυτή είναι η πρότασή μας και εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε σε ένα κοινό συνέδριο, στο οποίο έχεις την προέλευσή σου, έχεις δηλαδή την εντός εισαγωγικών ταυτότητα του κόμματος από το οποίο προήλθες, που εμείς δεν έχουμε καν ταυτότητα.
Και εκεί ψηφίζουμε τα πάντα. Δηλαδή το καινούριο όνομα, και εμείς προτείναμε το όνομα του καινούριου φορέα να μην είναι κανένα από τα υπάρχοντα. Για να μην θεωρηθεί ότι δημιουργεί ξανά το καπελόνι, ας πούμε. Να είναι μεταρρύθμιση τώρα ή οτιδήποτε ψηφιστεί από το συνέδριο. Θα προτείνουν κάποιο κόμμα, θα ψηφίσουν οι συνέδριοι και εκεί θα ψηφιστούν τα όργανα, ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή ή το Πολιτικό Συμβούλιο. Αφού υπάρξει ένα διάστημα, ας πούμε, 2-3 μηνών για να γίνουν συζητήσεις και να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνη. Δεν βλέπω άλλον τρόπο να γίνεται αυτό. Μέχρι τώρα ο καθένας έκανε ένα μαγαζί και καλούσε τους άλλους, ελάτε να ενωθούμε υπό την σκέπη μου. Αυτό δεν γίνεται. Ο Έλληνας είναι φιλόδοξος, δεν ξέρω τι είναι, δεν έχει συνηθίσει να συνεργάζεται. Εμείς όμως λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε να συμμετέχουμε σε κάτι που θα λέγεται δημιουργία ξανά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πρόεδρος. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μια οποιαδήποτε θέση. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να αλλάξει. Για να αλλάξει πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο ευρύς σχηματισμός, αλλά με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται. Συνεχίζω, δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ομαδική ηγεσία. 15 άτομα. Ποιος θα παίρνει απόφαση? Απαντήσατε, νομίζω. Όταν κοιτάς, λέει άλλος τηλεθεατής, να βελτιώσεις την οικονομία σαν σύνολο, φτωχαίνεις τα νοικοκυριά. Και όταν κοιτάς να βελτιώσεις τα οικονομικά των νοικοκυριών, συνήθως επιδεινώνεις την οικονομία σαν σύνολο. Όχι, δεν ισχύει. Η δημιουργία ξανά τι θα βάλεις σαν προτεραιότητα και γιατί? Όχι, διαφωνείτε με την άποψη? Βεβαίως. Δεν ισχύει καθόλου. Διότι το σύνολο της οικονομίας είναι το άθροισμα των νοικοκυριών. Νοικοκυριά που ευημερούν σημαίνει οικονομία που ευημερεί. Τα χρήματα δηλαδή που παίρνει το κράτος, από τα νοικοκυριά τα παίρνει. Μάλιστα. Εάν έχουν τα νοικοκυριά χρήματα, θα έχει και το κράτος. Αν δεν έχουν, δεν θα έχει. Άλλος τηλεθεατής, αν μπείτε στη Βουλή, ποια θα είναι η πρώτη σας πρόταση? Μία πρόταση ζητάει. Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού απλού συστήματος. Άλλος τηλεθεατής, είμαι μία μικρή επιχείρηση και εκτός από το ότι μου ζητάνε να ανοίξω πλέον και Κυριακή, με φορολογούν με τη μεγαλύτερη φορολογία και μεγαλοεμπορικά, δεν αναφέρω ονόματα, δεν φορολογούνται και μεγαλοεμπορικά, εννοεί, φαντάζομαι, μεγάλες επιχειρήσεις, δεν αναφέρω ονόματα, δεν φορολογούνται ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό τι θα κάνετε? Με το υπάρχον σύστημα όλοι φορολογούνται, απλώς οι μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του transfer pricing να κάνουν βόλτα τα προϊόντα τους σε τρεις χώρες και να φαίνεται ότι δεν έχουν κέρδη. Εμείς έχουμε μιλήσει για το transfer pricing, που είναι το μόνο που μπορείς να χτυπήσεις. Τα μεγάλα καταστήματα έχουν οικονομίες μεγέθους, αλλά τα μικρά καταστήματα μπορούν να τα αντιπαλέψουν, ας πούμε, προτείνοντας την ιδιαιτερότητα, το ιδιαίτερο σέρβις, ιδιαίτερες υπηρεσίες, τη φιλικότητα, αυτό το κλίμα, ας πούμε, που δεν το έχει ένα απρόσωπο κατάστημα. Όσο για το φόρο που λέει ο φίλος, είναι τραγικό το ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε έχουν δουλειά είτε δεν έχουν, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν στον ΑΕ την εισφορά τους. Τους κόβουν την περίθαλψη εάν δεν την πληρώσουν. Τραγικά πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, αντιστεκόμαστε, έτσι όπως το ακούτε, με λατινικά, αντιστεκόμαστε.gr, στην οποία οργανώνουμε νομικές ενέργειες και όχι μόνο προσφυγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για αυτή τη δίωξη που υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα φιλελεύθερα, λέει κάποιος άλλος τηλεθεατής, τα φιλελεύθερα και τα μόνα λογικά, σε παρένθεση, βάζει κόμματα στην Ελλάδα, είναι η Δράση, Φιλελεύθερη Συμμαχία και Δημιουργία Ξανά. Δεδομένου ότι η εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος είναι μικρή, μήπως πρέπει να γίνει προσπάθεια να τα βρείτε, να αποκτήσει η Ελλάδα πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα? Η προσπάθεια έγινε από εμάς τον Ιούνιο και μας κόστησε πάρα πολύ. Όμως είναι μια προσπάθεια την οποία εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουμε και ότι ήταν μια πράξη πολιτικής ηθικής. Στη συνέχεια ήταν τα άλλα δύο κόμματα τα οποία ακολούθησαν φυγόκεντρη πορεία. Η Δράση έχει τη δική της στρατηγική. Όταν παραιτήθηκε ο Στέφανος Μάνος, οι επίγονοι θεώρησαν σωστό να τσακωθούν με όλους και να εξαπολύουν, ας πούμε, έτσι, βέλη εναντίον των άλλων φιλελεύθερων ή των άλλων μεταρρυθμιστών. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι αυτή η στρατηγική. Πιστεύουμε πάντως ότι σε αυτό το χώρο θα επικρατήσει η κοινή λογική και θα επικρατήσουν σοβαροί άνθρωποι. Γιατί υπάρχει μεγάλη εμπάθεια επίσης, όπως υπάρχει σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αν η δημιουργία ξανά, ρωτάει τηλεθεατής, έπιανε ένα καλό ποσοστό και ήταν σε μια συγκυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, θα έθετε κάποιο θέμα στο πρώτο κόμμα ως αδιαπραγμάτευτο? Κοιτάξτε, όταν πας να συγκυβερνήσεις, θα κάνεις κάποιες συνεννοήσεις και το αδιαπραγμάτευτο, αυτό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η αλλαγή του φορολογικού συστήματος και η αλλαγή των όρων του οικονομικού παιχνιδιού. Δηλαδή,
η καθιέρωση ενός απλού φορολογικού συντελεστή, το λέω για όσους μπήκαν τώρα, το να μην φορολογείται το μη εισόδημα, όπως γίνεται τώρα με το φόρο ακίνητης περιουσίας, και η σταθερότητα αυτού του νόμου για 4, 5, 10 χρόνια. Το μνημόνιο, κατά την άποψή σας, αυτή είναι δικιά μου ερώτηση τώρα, φεύγω από τους τηλεθεατές λίγο, μπορεί να ακυρωθεί, όπως υποστηρίζει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Και αμέσως κολλάω και την εξής ερώτηση. Ποια θέση, η δικιά σας θέση, η θέση του κόμματός σας προς τους δανειστές, δηλαδή τι θα ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα τους λέγατε αν είχατε την ευκαιρία να καθίσετε απέναντί τους, εσείς, η Τρόικα και κάποιοι άλλοι? Για να δούμε. Το μνημόνιο είναι ο δαίμονας του τώρα. Ακυρώνεται. Ο δαίμονας του τώρα. Γιατί λέω δαίμονας? Γιατί οι Έλληνες έχουμε μία τάση να επινοούμε εχθρούς. Ποτέ δεν μας θέει το κακό μας το ριζικό. Μας θέει πάντα κάποιος άλλος. Οι μεγάλες δυνάμεις, τα συμφέροντα, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, δεν ξέρω ποιος. Το μνημόνιο ήταν το εξής απλό. Ήρθε κάποιος και λέει: οι Έλληνες ξοδεύετε πάρα πολλά. Θα πρέπει να κάνετε οικονομία. Να σας πω λοιπόν από πού θα κάνετε οικονομία. Και το πρώτο μνημόνιο έδειχνε από πού θα κάνουμε οικονομία. Από τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Δεν μιλούσε για φορολογία. Το λάθος λοιπόν που έκανε η Τρόικα και οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ότι δεν επέμειναν στο να γίνουν αυτές οι δομικές εφαρμογές, οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό θα τους έλεγα. Γιατί τσακίσατε, αφήσατε τους συγκεκριμένους, τα συγκεκριμένα συμφέροντα να τσακίσουν τον κόσμο στη φορολογία και δεν επιμείνατε στο να γίνουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις που ζητούσε το πρώτο μνημόνιο? Δηλαδή το να μπει πληροφορική, ας πούμε, στο δημόσιο. Το να γίνει κτηματολόγιο. Ναι. Θα τους λέγατε δηλαδή γιατί κάνατε αυτό? Ακριβώς. Θα σας λέγανε αυτή είναι η κατάσταση. Μισό λεπτό. Τώρα. Εάν έρχεσαι να διορθώσεις κάτι, ναι, δεν μπορεί να κλείνεις τα μάτια όταν βλέπεις ότι η επέμβασή σου οδηγεί σε κάτι χειρότερο. Άρα, ή το σχέδιο ήταν λάθος, ή ο τρόπος με τον οποίο επενέβησε ήταν λάθος. Η άποψη της δημιουργίας, ναι, είναι ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο το λέω και ας το διαβάσουν οι τηλεθεατές κάποια στιγμή, εμπεριέχει μέσα το 80% του μνημονίου, είναι τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτά λέει το μνημόνιο. Κάντε τα διάολα επιτέλους. Αυτό είπε το μνημόνιο. Δηλαδή, φόροι υπερ τρίτων. Ξέρετε τι θα πει φόροι υπερ τρίτων? Ότι πληρώνεις τις συντάξεις όλων όσων έχουν μια δύναμη να πιέσουν την κυβέρνηση, αγοράζοντας προϊόντα. Όταν αγοράζεις ψωμί, εκεί μέσα υπάρχει φόρος υπερ τρίτων. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, αρκετά μεγάλο ποσοστό των τιμών των προϊόντων είναι φόροι υπερ τρίτων. Ναι, αλλά απαντήστε μας τώρα τι θα κάνετε σε αυτούς. Θα τους λέγατε? Θα τους έλεγαν, ναι, να γίνουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Να απελευθερωθεί η οικονομία. Να μην χρειάζεσαι 150 σφραγίδες. Για να κάνεις μια οποιαδήποτε δουλειά στη θάλασσα, από ένα beach bar, ας πούμε, μέχρι μια εταιρεία καταδύσεων, θες άδεια από το πολεμικό ναυτικό. Καταργήστε το αυτό. Καταργήστε την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία, την απέτηση δηλαδή, η αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει, να σκάβει κάθε χωράφι στο οποίο πας να κάνεις μια δουλειά και να το σκάβει και η εφορία κλασικών αρχαιοτήτων και η εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων. Να σας πάω. Λες και ένα σκάψιμο δεν μπορεί να βρει. Να δεν βρει και μία τίποτα, θα βρει άλλη. Να σας πάω στην Εκκλησία και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει φερθεί εντάξει στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο και δεν έχει κάνει, ή ποια, εν πάση περιπτώσει, η άποψή σας για τη θέση της Εκκλησίας στη χώρα μας? Όταν λέμε η Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο σύνολο. Καταρχήν 10.000 περίπου νομικών προσώπων. Έτσι. Αυτό είναι Εκκλησία. Είναι 10.000 νομικά πρόσωπα. Είναι πολλοί ιεράρχες, είναι πάρα πολλοί παπάδες, είναι αρκετοί οργανισμοί φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είναι κάποιοι άλλοι οργανισμοί καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει χρήματα Εκκλησία, πιστεύετε? Επομένως, πείτε μου για ποια Εκκλησία. Δηλαδή, μιλάμε για την Εκκλησία την Ορθόδοξη, του Πειραιός, ας πούμε, ή του Μεσογείου. Ως Εκκλησία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει ο Πειραιός, υπάρχει ο Άνθιμος, υπάρχει ο Μεσογείας, υπάρχει ο Καλαβρίτων. Βλέπετε την κάθε Μητρόπολη ξεχωριστά και λέτε: η Μητρόπολη Πειραιά έχει λεφτά. Η Μητρόπολη Καλαβρίτων δεν έχει λεφτά. Το σχόλιο μου αφορούσε στο στυλ και στο ύφος με τον οποίο η Εκκλησία, ας πούμε, συμμετέχει στα κοινά. Δηλαδή, η Εκκλησία συμμετέχει στα κοινά με τον τρόπο που επιλέγει ο εκάστοτε ιεράρχης. Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος. Και αυτό είναι από τα προβλήματα της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχα την ευκαιρία και μου έκανε την τιμή να με δεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με τον οποίο είχαμε μια εκτενή συνομιλία, και επίσης με κάλεσε ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, στην γιορτή του, και ήμουν ο μοναδικός που κάλεσε.
Η άποψή μας είναι ότι η Εκκλησία θα πρέπει να αφαιθεί στο να ορίσει τα του οίκου της, και αυτό σημαίνει διαχωρισμό από το κράτος, σαφέστατα. Η Εκκλησία πρέπει να έχει τα μέσα για να ασκήσει τον πνευματικό της ρόλο στους πιστούς της, όχι σε όλους τους Έλληνες. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τον ασκεί. Τον ασκεί μονομερώς ή με πρωτοβουλίες συγκεκριμένων ανθρώπων. Όσον αφορά όμως το άλλο κομμάτι της ερώτησης που έχει να κάνει με την προσφορά της, την οικονομική προσφορά της προς την Ελλάδα της κρίσης. Όχι, δεν είναι η δουλειά της Εκκλησίας να προσφέρει χρήματα στην Ελλάδα της κρίσης. Όχι. Η Εκκλησία έχει ένα πνευματικό ρόλο. Σήμερα τα συσίτια που οργανώνει η Εκκλησία, μόνο ότι δεν είναι χρήματα μόνο της Εκκλησίας, σε αυτά τα συσίτια συνεισφέρουν πάρα πολλοί χορηγοί και ας πούμε απλοί άνθρωποι. Ναι, είναι μια προσφορά. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ναι, σας λέω, η Εκκλησία έχει ένα πνευματικό ρόλο. Στον πνευματικό ρόλο περιλαμβάνονται και φιλανθρωπικές ενέργειες. Αλλά η Ελλάδα της κρίσης δεν βγαίνει από την κρίση με φιλανθρωπίες. Βγαίνει με την Ελλάδα της παραγωγής, η οποία, ξαναλέω, μπλοκάρεται από τον κρατισμό της κυβέρνησης και από την παράνοια της αντιπολίτευσης. Γιατί έχετε χαρακτηρίσει το ΚΚΕ ως ανάλγητο καπιταλιστή? Γιατί σε πετάει στο δρόμο, σε σουτάρει πριν το καταλάβεις. Το ΚΚΕ ήταν ο πιο, ας πούμε, αυτό που εφάρμοσε όλα αυτά που δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν οι κλασικοί καπιταλιστές. Έδιωξε από το ριζοσπάστη, έδιωξε από την τυποεκδοτική, χωρίς αποζημίωση. Τους είχε βεβαίως και ανασφάλιστους δήθεν ως εθελοντές, μέλη του κόμματος. Το ΚΚΕ μια χαρά τα καταφέρνει στον καπιταλισμό. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη ή όχι? Καθόλου. Καθόλου. Η δικαιοσύνη είναι η άλλη πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι το τρίγωνο της αμαρτίας. Δηλαδή η δικαιοσύνη ορίζεται από την εκτελεστική εξουσία για να κάνει τα θελήματα της εκτελεστικής εξουσίας. Αν γινόσασταν βουλευτής, θα την κρατούσατε τη βουλευτική αποζημίωση, ή είναι υπερβολική και πρέπει να μειωθεί? Ναι, θεωρώ ότι είναι υπερβολική. Αλλά δεν πάω στην άλλη πλευρά των λαϊκιστών, διότι το πολιτικό σύστημα έχει ένα κόστος. Εάν ξέρετε, οι βουλευτές δεν παίρνουν χρήματα την περίοδο που είναι βουλευτές. Θα πρέπει από κάπου αλλού να τα πάρουν. Και αν δεν έχουν καβάντζα, θα πρέπει να τα πάρουν από κάποιους που θα τους ζητήσουν θελήματα. Το ίδιο ισχύει για τα κόμματα. Λέμε ότι είναι υπερβολικά τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα, πάρα πολλά, και η βουλευτική αποζημίωση είναι πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε να συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό, όποιος είναι, ώστε να ξέρουν οι βουλευτές ότι όταν πέφτει ο κατώτατος μισθός, πέφτει και η δικιά τους αποζημίωση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και συζητήσαμε για τα θέματα αυτά, αλλά και από την άλλη πλευρά απαντήσατε και σε αρκετές ερωτήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους τηλεθεατές για το ενδιαφέρον τους, γιατί μόνο ο πολίτης που ενδιαφέρεται και συμμετέχει μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας και στο κόμμα σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, 5 με 6 το απόγευμα.